πάλι τα μηχανάκια. Δεν πραγματοποιούμε καθημερινούς ψεκασμούς. Είμαστε τα Σαββατοκύριακα. Τις υπόλοιπες μέρες τα καλύπτει ο Δήμος. Όμως επειδή το Σαββατοκύριακο το προσωπικό δεν επαρχεί, δεν δουλεύει, έχουμε αναλάβει εμείς αυτό το κομμάτι από την πολιτική προστασία να ψεκάσουμε διάφορα μέρη. Και για να ξέρετε, ήμασταν στο νοσοκομείο, τώρα είμαστε στο τμήμα, θα πάμε στην Αποβάθρα, θα πάμε στην Πυροσβεστική και όλα αυτά θα ξαναεπαναληφθούν αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μάλιστα, δηλαδή υπάρχει ένα πρωτόκολλο που καθημερινά τηρείται είτε από εσάς είτε από τα στελέχη της πολιτικής προστασίας. Ναι, που το πρωτόκολλο το παίρνουμε εμείς από την πολιτική προστασία. Το πρόγραμμα και τελικά. Μάλιστα. Αυτό. Τι είναι αυτό το οποίο έτσι σας δυσκολεύει στο έργο αυτό που κάνετε, μιας και συμμετέχετε και εσείς ως εθελοντές? Αυτό που μας δυσκολεύει, δεν θα μπορούσα να πω μας δυσκολεύει, αλλά κατά τη γνώμη μας, κατά τη γνώμη του Συλλόγου, των μελών, δεν έχουν πάρθει επαρκή μέτρα. Έτσι, για να σταματήσει ο κορονοϊός. Δηλαδή, αν εμείς ψεκάζουμε και κυκλοφορούν άνθρωποι οι οποίοι διασπείρουν τον κορονοϊό, τότε τι νόημα έχει? Καταρχήν, να πούμε ότι τοπικά δεν συγκαλέστηκε το ΣΤΟ. Δεν συγκαλέστηκε το τοπικό όργανο, όλοι αυτοί δηλαδή που ασχολούνται με αυτό το ζήτημα, να πούν τη γνώμη τους. Να δούμε τι μπορούμε να γίνει. Δηλαδή, αυτό είναι ένα αίτημά σας, το έχετε καταθέσει στον υπεύθυνο της πολιτικής προστασίας του Δήμου της ΚΟ? Εγγράφως όχι, το έχω συζητήσει όμως με τον κύριο Σταμάτη. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν Σταμάτης, τι θα έκανα? Θα προσπαθούσα μέσα από την περιφέρεια ή μέσα από το κεντρικό κράτος, με την κεντρική πολιτική προστασία, όλοι αυτοί που έρχονται στα νησιά, σε οποιοδήποτε νησί, να μπαίνουν σε καραντίνα. Από το κράτος όμως, όχι σε κατοίκον περιορισμό, γιατί τον κατοίκον περιορισμό δυστυχώς δεν τον τηρούμε. Άρα λοιπόν, αυτοί που έρχονται σε κάθε νησί πρέπει στον τόπο τους να μπαίνουν σε καραντίνα για 14 μέρες και μετά να βγαίνουν έξω. Αυτό όμως ισχύει ως μέτρο. Το θέμα είναι ότι είναι εδώ ενέκειται και η ατομική ευθύνη κατά πόσον εμείς θα τηρούμε αυτά. Αυτά ως οδηγίες στον ΕΟΔΗ υπάρχουν καταγεγραμμένα. Και οδηγίες υπάρχουν να αφορά με το κράνος και τη ζώνη μας και να οδηγούμε προσεκτικά στους δρόμους. Έτσι, γίνεται αυτό? Όχι, δυστυχώς. Άραγες, με την εκπαίδευση που έχει ο Έλληνας, μιλώ τώρα για το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, πιστεύεις εσύ ότι βγαίνουν άνθρωποι υπεύθυνοι? Αν αυτό γινότανε, θα ήμασταν εντάξει. Όμως εγώ δεν πιστεύω ότι γίνεται αυτό. Δηλαδή, εμένα Μαρία, αν μου πεις να μπει το θέμα της κυκλοφοριακής οδηγής στα σχολεία, θα σου έλεγα όχι. Θα σου έλεγα τα σχολεία, η εκπαίδευση να βγάζει ανθρώπους υπεύθυνους. Μπορεί αυτό να γίνει? Θα ήμασταν υπεύθυνοι παντού τότε. Αυτό είναι ένα ευρύτερο θέμα το οποίο δεν είναι επί του παρόντος τώρα. Άρα λοιπόν, αφού η πολιτεία ξέρει ότι εμείς οι πολίτες δεν τηρούμε τίποτα, τι πρέπει να κάνει? Να αναλάβει τον τομέα αυτό η πολιτεία. Σε συνεργασία με την περιφέρεια, σε συνεργασία. Αυτό δεν κάνει όμως η πολιτεία και το μέχρι στιγμής από ό,τι έχει φανεί το κάνει και πολύ καλά. Έχει πάρει τα εύσημα από όλα τα κράτη. Ναι, η διαφορά είναι ότι αφήνει την ευθύνη πάνω μας και όχι πάνω της. Εντάξει, αν δηλαδή βρισκόμασταν σε κάποιο περιορισμένο χώρο για 14 μέρες ο καθένας στον τόπο του, εγώ θα συμφωνούσα. Δεν συμφωνώ δηλαδή να μην έρχονται οι άνθρωποι με το καράβι, με το αεροπλάνο. Αυτό εγώ το βρίσκω λάθος. Δηλαδή, το παιδί μου αύριο που πήγε να γεννήσει η γυναίκα του, δεν θα ξανάρθει την ΚΟ? Και λέτε όμως, δεν αντιτίθεται στο γεγονός που λέτε ότι εμείς ψεκάζουμε και μετά έρχονται κάποιοι και διασπείρουν τον ιό? Γι' αυτό σου λέω, αν αυτοί οι κάποιοι ήταν κάπου περιορισμένοι για 14 μέρες, δεν θα διέσπειραν τον ιό. Αυτή είναι η πρότασή μας. Ναι, αλλά δεν τηρούν όμως τα μέτρα. Κύριε Μαθέ, τι γίνεται? Και εσείς ως εθελοντής προσφέρετε συνεχώς με την κίνηση πολιτών και εδώ με τον κύριο Τζόγκε. Ναι, ήθελα να πω απλά, επειδή υπάρχει ένας φόβος στον κόσμο, ότι θα έπρεπε να, μάλλον θα πρότεινα να προσευχηθεί ο καθένας στο Θεό που πιστεύει, να μην μεταδοθεί το μικρόβιο στο νησί. Γιατί αν γίνει κάτι τέτοιο, οργάνωση, εγώ τουλάχιστον εκτιμώ ότι δεν υπάρχει και θα υπάρξει πανικός. Αυτό. Ως επισήμανση, τίποτα άλλο.